μετά την ανακοίνωση του νομάρχη Κορινθίας Νίκο Ταγαρά ότι θα είναι υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης, ο νομαρχιακός σύμβουλος Απόστολος Παπαφωτίου δηλώνει ότι δεν θα κατέβει μαζί του για λόγους καθαρά ηθικής τάξεως και προσωπικής αξιοπρέπειας. Εγώ πλέον, μετά την ανακοίνωση του νομάρχου Κορινθίας του κ. Νικόλα Ταγαρά ότι θα είναι επικεφαλής του συνδυασμού για την περιφέρεια Πελοποννήσου σαν αντίστοιχος αντιπεριφερειάρχης, δεν θα κατέβω μαζί του για καθαρά λόγους ηθικής τάξεως και προσωπικούς. Είναι μια θέση αξιοπρέπειας, προσωπικής αξιοπρέπειας. Είναι μια θέση την οποία είχα διατυπώσει πριν από 12 περίπου μήνες, πριν ένα χρόνο, όπου πάλι ο κύριος Ταγαράς, ενώ ο ίδιος, να θυμίσω, αυτοβούλος, ανεξάρτητα από εμάς και χωρίς να τον πιέσει κάποιος, είχε πηλήσει και είχε πει κατά τη στιγμή της ορκομοσίας του στον Απόστολο Παύλο ότι δεν τον ενδιαφέρει η νομαρχία, δεν τον ενδιαφέρει η αυτοδιοίκηση και ως εκ τούτου είναι η τελευταία τετραετία στην οποία θα είναι νομάρχης. Έτσι λοιπόν άνοιξε ο δρόμος για μας. Είχα διατυπώσει εγώ την επιθυμία να είμαι μετά τον κύριο Ταγαρά ο υποψήφιος νομάρχης και όλα αυτά βαίναν καλώς έως ότου την τρίτη χρονιά ξανά ο κύριος νομάρχης παλινοδεύοντας άλλαξε γνώμη, ξανά κάλεσε πάλι εμάς σε μια τέτοια σύσκεψη όπου τεχνιέντος μεν και σε ένα κλίμα τι να κάνουμε, έτσι είναι η πραγματικότητα καινούρια, προσπάθησε να εκμεεύσει τη συνηγορία τη δικιά μας για να κατέβει για τρίτη φορά σαν υποψήφιος νομάρχης. Εγώ εφθαρσός, όχι, νομάρχης τότε, λέω την ιστορία. Εγώ εφθαρσός τότε είχα πει ότι εφόσον ο κύριος Ταγαράς κατέβει και είναι υποψήφιος επικεφαλής κάποιου συνδυασμού, από εκεί και πέρα δεν θα είμαι μαζί του. Έτσι λοιπόν, σήμερα που ο κύριος Ταγαράς θα είναι επικεφαλής του συνδυασμού για τον νομό Κορινθίας στην υποψηφιότητα της περιφέρειας ως αντίστοιχος αντιπεριφερειάρχης, δεν θα είμαι μαζί του. Αυτή την θέση, η οποία είναι η θέση συνεπής, η οποία είναι μια θέση συνέχειας από αυτήν που είχα λάβει πριν 12 μήνες περίπου, σε μια αντίστοιχη σύσκεψη, την διατύπωσα ευθαρσώς και στον ίδιο αλλά και στους εκλεκτούς συναδέλφους που μας είχε καλέσει προχθές την Τρίτη, όπου σε μια αντίστοιχη συζήτηση μεταξύ αυτών που αρνήθηκαν να συστρατευτούν μαζί του, ήμουνα και εγώ, διατυπώνοντας αυτή τη θέση μαζί με αρκετά άλλα πράγματα. Άμα δείτε πίεση από το κόμμα ότι πρέπει να στηρίξετε αυτό που λέει το κόμμα. Αυτά είναι θέματα αξιοπρέπειας, κύριε Στεφανή. Έχει μεταφερθεί το θέμα από το πολιτικό επίπεδο. Έχει πάψει δυστυχώς να είναι μόνο πολιτικό θέμα. Είναι θέμα ηθικής τάξεως, προσωπικής αξιοπρέπειας και δυστυχώς αυτοί οι κύριοι κατάφεραν και το μετέφεραν από το πολιτικό επίπεδο που ήταν σε κάτι άλλο. Επομένως, αυτό δεν το κουβεντιάζουμε. Πάνω απ' όλα είναι το πρόσωπο, είναι η προσωπικότητα του καθενός από εμάς και πάνω και αυτήν δεν τη διαπραγματευόμαστε. Περιφέρεια, τα πάντα είναι δυνατά, κύριε Στεφανή. Υπάρχουν πολλές προτάσεις. Είναι με ηρεμία, με σοφροσύνη που πάντοτε με διέκρινε και με διάθεση προσφοράς που πάντοτε με διακρίνει και είναι και δεν είναι μόνο λόγια αλλά είναι και έργα. Θα σκεφτώ, θα αποφασίσω και υπάρχουν πράγματι πολύ άξιοι οι οποίοι μπορούν να ηγηθούν στην περιφέρεια με πολύ καλά αποτελέσματα πιστεύω, παραγωγής έργου. Να ρωτήσω κάτι άλλο, μπορώ. Δεν ρωτάτε, κύριε Σεμίνη, δεν παίρνετε την έγκριση μου. Όχι, άμα θέλετε, σε άλλο θέμα. Εχθές ο κύριος Λούμπας ανακοίνωσε ότι θα πάει στη γραμμή του κόμμα, ό,τι λέει το κόμμα για το Δήμο Κορινθίων. Αφήνει το πεδίο ελεύθερο στον κύριο Γιώτη. Εσείς ως Απόστολος Παπαφωτίου. Είναι μια αξιοπρεπής θέση αυτή του κυρίου Λούμπα, είναι τον τιμά ιδιαιτέρως, κινούμεθα στα ίδια μήκη κύματος με τον κύριο Λούμπα, έτσι γοητεύτηκα και με την εργατικότητά του αλλά και τους 2-3 μήνες που τρέξαμε μαζί. Είναι ένας μαχητής που πράγματι τιμά την μαχητικότητά του και την προσωπικότητά του και νομίζω ότι ήταν μια καθαρή θέση, αντρίκια, η οποία τον χαρακτηρίζει. Αυτά κύριε Στεφανή θα τα πούμε σε λίγο καιρό που πλέον θα έχουν ξεκαθαρίσει όλα τα πράγματα.